Γεια σας φίλοι και φίλες. Επιτυχώς φτάσαμε στην 17η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Και πολλές φορές σκέφτομαι ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη αναφορά στην εκπομπή και επειδή το τελευταίο διάστημα τα γεγονότα τρέχουν επέλεξα να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι λίγο εξωτικό. Και αναφέρομαι φυσικά Στο όσα, στα όσα διαδραματίζονται Στο χώρο της Ελλάδος ε, Με την σχέσεων της με την Κίνα Αλλά και της Τουρκίας με την Κίνα Επειδή το ενδιαφέρον μας πρέπει να εστιάζεται στην ουσία Έχετε φαντάζομαι πληροφορηθεί για τις ελληνικές επιτυχίες Από την πρόσφατη επίθεση Επίσης, κουλώ τα λανθάνουσα, επίθεση έτσι Επίθεση φιλίας Την οποία κάναμε στην Κίνα, προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε λίγο την αντίδραση που υπήρξε από το, για το θέμα της Κόσκο. Όμως, μερικές μέρες πριν, στο Πεκίνο, στις 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των αρμοδίων υπουργών Ενεργείας, Μεταφορών κτλ. των 20 πιο πλούσιων χωρών του πλανήτου, αναφέρομαι στη γνωστή ομάδα G-20, Συναντήθηκαν στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος της Κίνας, τον διακρίνεται Είναι μάλιστα ο Νουρ Μπεκρή, το όνομα του θα προκαλέσει βέβαια κάποιο γέλιο Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι είναι Ουιγούρος στην καταγωγή, Τούρκος Ουιγούρος Τον βλέπετε κιόλας Και στην άλλη πλευρά ο επίσης Τούρκος και θα κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο στο όσον τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του ενό Τούρκου με τον άλλον Τούρκου, ο οποίο ονομάζεται Αλμπαϊράκ και είναι, αν μη τι άλλο, ο Τούρκο Υπουργό Ενεργεία και φυσικά γάμπρο του Προέδρου Ερντογάν. Αντικείμενο. Αντικείμενο είναι η σύσφυξη των σχέσεων των δύο χωρών σε μια σειρά αποτομής, του οποίου εμεί ο Ελλάδα, που πήγαμε εκεί με δόξα και τιμή, ε, νομίζω ούτε καν πλησιάσαμε. Και η αλήθεια είναι, φίλοι και φίλες μου, παρακολουθείτε, ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν ένα προηγούμενο συνεργασίας, στρατηγική συνεργασίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και στον τομέα των οπλικών συστημάτων. Όμως, οι Τούρκοι, αυτή τη φορά, ήρθαν, και υπέγραψαν συμφωνίες για την με τους Κινέζους για την υλοποίηση προγραμμάτων πολύ υψηλής τεχνολογικής σημασίας αναφέρουμε στην μεταφορά πυρηνικής τεχνογνωσίας υπέγραψαν, ναι, ε, και ευχαριστώ μάλιστα και τον ε, φίλο μου τον Χρήστο Μινάγια ο οποίος μετέφρασε και τις αρμόδιες τουρκικές εφημερίδες και μου έδωσε και τα στοιχεία Υπέγραψαν συμφωνία στι εναλλακτικέ πηγές ενέργεια. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν μια τάση να χρησιμοποιούν ανεμογεννήτριες και γενικότερα ό,τι μπορεί να του δώσει ενέργεια και να μειώσει το κόστο καταναλώσεως των γνωστών υδρογονανθράκων, δηλαδή είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο. Ό,τι είναι πιο φθηνό, α το πάρουμε. Όπω λέει και για την αγορά ανθρακοριχείων, επενδύσει εκεί. Από την άλλη πλευρά, η δική μας από τη δική μας επίσκεψη, ε, συνοδεύτηκε από ευχολόγια, συνοδεύτηκε από ε, υποθέσεις και υποσχέσεις για ανταλλαγή στον πολιτιστικό τομέα, κάτι ψελίστηκαν επίσης για επενδύσει, επενδύσεις, αλλά μια ουσιαστική στρατηγική συνεργασία υπεγράφει και ένα παράδειγμα είχαμε όπως μας δείχνει η πίσω φωτογραφία. Το σχόλιο που ήθελα να σας πω είναι το εξή: ότι όπως βλέπετε, ο ένας Τούρκος, ο Ιγούρος, με τον άλλον Τούρκο, δεν έχει καμία ακριβώς φιλετική συγγένεια. Διότι οι πραγματικοί Τούρκοι ή Τουρκογενείς πράγματι ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τον Νούρ Και όσοι ανήκουν σε εκείνους οι οποίοι κατά τη διάρκεια των αιώνων μετά την αποφράδα μάχη την ημέρα που χάσαμε τη μάχη στο Μάντζικερ το 1071, το καλοκαίρι του 1071, Πιστεύω ότι αν έχουμε το περιθώριο και υπάρξει η συνέχιση κα... των καλοκαιρινών ε, εκπομπών μας και δεν διακοπούν λόγω του θέρους, θα σας κάνω μια αναφορά ακριβώς στο πώς και στο γιατί απολέστη αυτή η καθοριστική σημασία μάχη για το μέλλον του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Αυτή λοιπόν είναι η απόγονη όλων εκείνων που ο Σπύρος Οβριώνης, ο, ε, ο Αμερικανός καθηγητής στο βιβλίο του που σας το συνιστώ να το πάρετε, η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού, περιγράφει λεπτομερώς πως ολόκληρες κοινότητες στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Ανατολίας, όταν είδαν ότι χάθηκε πλέον η υποστήριξη και οποιαδήποτε μελλοντική πιθανότητα επιστροφής των αυτοκρατορικών αρχών της Ανατολικής Δρομαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτή που μεταγενέστερα, και το τονίζω, οι Γερμανοί φρόντισε να της αλλάξουν το όνομα και να την μετονομάσουν σε Βυζάντιο, έτσι αναγκάστηκαν να εασπαστούν το Ισλάμ, να εξεσλαμιστούν. Κάποιοι από αυτού έμειναν και κρυπτοχριστιανοί. Το αποτέλεσμα όμω είναι ότι σήμερα έχουν μια πολύ ισχυρή τουρκική εθνική συνείδηση. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενό μας θέμα, να φύγουμε από την Κίνα. Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στο μεγάλο παιχνίδι και στη μεγάλη κολοτούμπα, την οποία Ποιο την έκανε άραγε, Ο Ερντογάν, ο, ο Πούτιν, ο Νετανιάχου. Και σήμερα θα δώσουμε ορισμένε πτυχέ όσον αφορά το τμήμα που έχει να κάνει με τι αγαστέ. Είχαμε προειδοποιήσει από αυτή την εκπομπή, αλλά και ο υποφαινό και γραπτό. Σε όσα άρθρα είχα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα defensepavlapoint.gr, εκεί ότι έχω γράψει, μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε, ότι λίγαν συντόμως θα υπάρξει μια επαναπροσέγγιση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας παρά το βδέλυγμα της ανικές του εκείνους βλάβιος όπως είχαν γράψει πάρα 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 πολύ θερμόαιμοι δικοί μας δεν τους κατηγορούμε όχι, απλά πρέπει να χρησιμοποιούμε τον ορθό λόγο μην ξεχνάμε ότι φέτος συμπληρώνονται 2.400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλους. Εντάξει. Και ενώ θα έπρεπε η χώρα μα από άκρου ει άκρο ή να έχει εκδηλώσει που να θυμίζουν ότι εδώ είναι η γενέτερα τη λογική, όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε απολέσει τη λογική μα, άρα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να θυμούμαστε να ενθυμούμαστε τα έργα του Αριστοτέλους. Και πρέπει επίσης να σας πω, όσοι είστε γονείς, όσοι είστε νονοί, όσοι είστε φίες, άνδρες και γυναίκες, ξεκινάτε, ξεκινήστε, προσπαθήστε να μεταφέρετε τον Αριστοτέλη στη ζωή σας, τα έργα του και να βρείτε τρόπο να μάθετε και να τα διδάξετε στα οικεία σας πρόσωπα, στα παιδιά. Γιατί ο Αριστοτέλης θα έπρεπε να διδάσκεται όχι στη μέση εκπαίδευση, αλλά από το δημοτικό, ως βασικοί κανόνες λογικής. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια κατάκτηση των λεγόμενων φιλικών εταιριών, τις οποίες σας προτείνω να δημιουργήσετε. Και οι φιλικέ εταιρείε αυτέ δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλέ ατομικέ προσπάθειε να αλλάξουμε τον κόσμο μα γύρω μα, με τη δική μα προσωπική συμβολή στο δικό μα οικείο χώρο. Έτσι λοιπόν, στη χώρα τη λογική, ακούστηκαν πολλέ αμετροέπειε. Και ήταν ορισμένοι δεδομένοι και σίγουροι ότι τα πυρηνικά τη Ρωσία την επόμενη μέρα τη καταρρύψη του Σουχώ 24 από το τουρκικό ΑΕΦ 16 θα έπληταν την μουσουλμανική αυτή χώρα και η Ρωσία του Πούτιν με μεγάλη οργή θα έρχονταν στη συνέχεια με να μας παραδώσει και την Κωνσταντινούπολη. Μετά νομίζω αλλάξαμε πλευρό και ξυπνήσαμε. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή η Ρωσία, τη το επιτρέψουν μετά από ένα, δύο χρόνια, 200 χρόνια, αιώνε, χιλιατηρίδε, ξέρω εγώ, μήνε χρόνια, διαλέξτε απλώ το χρόνο που εσεί επιθυμείτε, ε, είναι σαφέ ότι θα την κρατήσει για τον εαυτό τη, εφόσον θα συνεχίσει να θέλει να παραμένει μεγάλη δύναμη. Αν έχει απομείνει απλώ μια σκιά του εαυτού τη, τότε είναι πολύ πιο σύντομο και πιο, αν θέλετε, θετικό για αυτό απλά να διαπραγματευθούν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Η Ρωσία εξαρτάται απόλυτα από τι ενεργειακέ της ανάγκε. Και οι ανάγκε για ενέργεια στη Ρωσία δεν είναι μόνον η παραγωγή της, αλλά κυρίω η πώληση αυτού του πλεονάσματο. Διότι η μητέρα φύση χάρισε στη ρωσική μητέρα γη, η μία μητέρα στην άλλη μητέρα, πάρα πολύ σημαντικέ πηγέ παραγωγή και πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά λοιπόν την κατάρριψη, ο Πούτιν κατάλαβε και το είπε ότι πήραμε μια συντροφική μαχαιριά. Ο σύντροφος ήταν ο Ερντογκάν ο μαχαιρωμένο, ο απατημένο σύζυγο ήταν, να μου επιτραπεί, ο Πούτιν. Οπότε λοιπόν προσπαθούσαν να κλείσουν την υπόθεση. Και το αντικείμενο ήταν η Συρία. Γι' αυτό είχαμε πει και σε, πα, σε παλαιότερη εκπομπή μα ότι ο Ερντογάν ήθελε να δείξει στου Ρώσου ότι οι φίλοι φίλοι, αλλά τελίτσε, όσον αφορά το Συριακό. Διότι εδώ εγώ έχω τον πρώτο ρόλο. Φυσικά διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι ουσιαστικό, κάτι το οποίο να εξυπηρετεί τα δικά του μεγαλοδιωτικά σχέδια και συμφέροντα του Ερντογάν, αναφέρομαι, και η ρωσική παρέμβαση μάλλον τον βοήθησε να κατανοήσει ότι θα έπρεπε να συνεργαστεί μαζί τους, όχι μόνο στο θέμα της Συρίας, αλλά κυρίως στο θέμα της ενέργειας. Οι Τούρκοι λοιπόν έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν με πολλούς άλλους υποψηφίους. Με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ με την Αίγυπτο, την οποία έχουν επαναπροσεγγίσει. Φυσικά και με τη Ρωσία. Είναι και το Ιράν, είναι και το Ιράκ. Υπάρχουν κάτι αγωγοί που μεταφέρουν ενεργειακά αγαθά και από Ιράν και από Ιράκ. Όμως, ποιο ήταν ο λόγος αυτής της πολύ μεγάλης κυβίστησης, της Κολοτούμπας δηλαδή, και θα δούμε τελικά ποιος την έκανε και γιατί. Μα ο ίδιος ο Πούτιν είχε ζητήσει, είχε προλυάνει το έδαφος Μερικού μήνε πριν λέγονταν ότι το κοινό συμφέρον των δύο χωρών είναι να τα βρούνε. Όπω επίση και ο ίδιο ο Ερντογάν είχε προσπαθήσει να έρθει σε επαφή, να ξέρετε ότι ακόμα και σε περίοδο παγκοσμίων πολέμων, οι εμπόλεμοι, όσο και αν μισούνται εντό εισαγωγικών θανάσιμα, φροντίζουν μέσω των μυστικών υπηρεσιών ή κάποιων άλλων διάβλων να διατηρούν επαφέ. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση που δεν είχαμε ούτε ανάκληση πρέσβεω κάτι το οποίο έκαναν οι Ισραηλινοί και οι Τούρκοι μετά το επεισόδιο προ με το Μαβί Μαρμαρά, όταν δολοφονήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας Τούρκοι ακτιβιστές. Και το κυριότερο, δεν υπήρξε καμία σημαντική πίνη απέναντι στην Τουρκία. Εμείς θα εστιάσουμε στο θέμα των τουριστών. Και μάλιστα πολλοί οι δικοί μας, από τον χώρο του τουρισμού ήλπιζαν ότι θα οι Ρώσοι, το ξανθό γένον, οι Μόσχοβοι, θα έρθουν κατά εκατομμύρια να μας βοηθήσουν και να μας ε, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τον τουρισμό. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, διότι ουσιαστικά με το που πήρε το τηλεγράφημα ο Βλαδίμηρος, ουσιαστικά με το που, το λέω έτσι σχηματικά, έτσι παραστατικά, αυτομάτως είπε αυτό που θέλω να σου δώσω και θα το πάρεις αμέσως είναι τουρισμό. Και ήδη την επόμενη μέρα άρχισαν να συζητούν για άρρηστο καιρό στον τουριστικό τομέα και μάλιστα σε έναν χώρο που ενδιαφέρει πάρα πολύ έναν τομέα δικό μα. Αναφέρομαι στα σκάφη αναψυχή. Όπου οι δικέ μα μαρίνε, που βρίσκονται στο, στου χώρου μα ανεπτυγμένε από τα νησιά μέχρι ε, τι γνωστέ μαρίνε στο Φλίσβο και στην, ε, ε, στην Γλιφάδα κλπ., ανέμεναν μαζικέ αφήξει από τι περιοχέ τη Ατάλεια ρωσικών σκαφών αναψυχή. Όλα αυτά ανατράψαν. Και όπω αντιλαμβάνεστε, δεν είναι λίγο περίεργο γιατί ο Βλαδίμιο έτσι του έδωσε με την καλημέρα αυτή την ευκαιρία. Νομίζω την απάντηση θα τη δούμε πίσω. Για πάμε, κύριε Σκηνοθετά. Βάλε μα στο ενεργειακό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χάρτη που δείχνει το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου και γενικότερα πετρελαίου, μαζί με τους αγωγούς οι οποίοι βρίσκονται είτε σε κατασκευή, είτε σε λειτουργία, είτε υπό ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον είναι, και πρέπει να τονίσουμε τη στρατηγική ενεργειακή σχέση μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Ρωσίας-Γερμανίας, είναι αυτή η τριγωνική σχέση Μόσχας, Βερολίνου και Αγκύρας, την οποία πρέπει να προσέξουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η οποία έχει ως έδρα, αν μη τι άλλο, το ενεργειακό. Βλέπετε ότι με το νούμερο 1 πάνω βρίσκεται ο αγωγός Nord Stream, ο βόρειος αγωγός, στον οποίο προνομιακά, σε προνομιακές τιμές και μην διερχόμενος από τις παραδοσιακά εχθρικές, κυρίως προς τη Ρωσία και δευτεροβόντως προς τη Γερμανία, Βαλτικές Δημοκρατίες, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, αλλά κυρίως της Πολωνίας, έχουν παρακαμφθεί αυτέ οι χώρε, οι οποίε είναι μέλη και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αλλά και του ΝΑΤΟ, για να πάει φυσικό αέριο στη Γερμανία. Αυτό λοιπόν είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο, όπω σα είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν μία από τι βασικέ γεωπολιτικέ αιτίε του Brexit. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία. Νομίζω ότι την αναγνωρίζετε. Είναι η χώρα που είναι ε, βορείος βορείο τη Μαύρη και συνορεύει βορείος με τη Λευκορωσία και ανατολικός με τη Ρωσία. Η Ουκρανία που έχει ένα πλέγμα αγωγών, αυτέ σε λίγο θα σταματήσουν να λειτουργούν. Αλλά λοιπόν η Ρωσία τι θέλει. Θέλει κατεπηγόντω να πουλήσει φυσικό αέριο στην Τουρκία. Και η Τουρκία με του αγωγού που ήθελε να δημιουργήσει, που είναι ο Turkish Stream, αλλά και ο South Stream, και οι δύο θα είχαν κατάληξη σε έδαφο που ελέγχεται από την τουρκική δημοκρατία, είτε στην περιοχή τη Ανατολία είτε στην Ανατολική Στράκη, ήταν η εναλλακτική πηγή παροχή του ρωσικού φυσικού αερίου, που σημαίνει λεφτά για του Ρώσου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το θέμα τη ισχύω. Παίρνοντα λοιπόν χρήματα η Ρωσία μπορούσε να διατηρεί ένα μεγάλο αριθμό κρατικών υπαλλήλων και κυρίω να προχωρεί τα προγράμματα αναπτύξεω τη βιομηχανία τη και τη στρατιωτική τη τεχνολογία. Όλα αυτά πηγαίνουν πίσω διότι δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία έτσι κι αλλιώ μάλλον ήλπιζαν να τα πάρουν από τις ευρωπαϊκές αγορές και μετά την αγγλοσαξονική παρέμβαση, η οποία ζήτησε να υπάρχουν αλλακτικές πηγές κλπ. Οι κλ. κλ. Ρώσοι Βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν, ποιο πραγματικά έκανε την κολοτούμπα, Μήπω ήταν ο Βλαδίμιο. Μήπω που εκείνο ο οποίο και κάφο του κατέριψαν και ουσιαστικά τον εξέθεσαν ηθικώ με τη στάση του οι Τούρκοι, τον ανάγκασαν να έρθει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για να συνεχίσει να συνομιλεί, να πωλήσει την προοπτική πώληση, αναφέρομαι, φυσικού αερίου στην Τουρκία. Και στη συνέχεια να μεταφερθεί προς τη Δύση, η οποία πλέον αρχίζει να συσκέπτεται το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρομαι έτσι, χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία. Και μήπως αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αμέσως μετά και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, έτσι για να σπάσουν πλάκα λίγο με τα νεύρα των Αγγλοσαξόνων, είπανε γιατί όχι να δώσουμε και τη βάση του Ιντσιρλίξ στη Ρωσική Πολεμική Αεροπορία, η οποία αν μη τι άλλο, ε, ξέρετε, οι βάσει στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αεροπορικέ, οι ναυτικέ, οι, αεροπορικές, οι αεροπορικές, έχουν χρηματοδοτηθεί από νατοϊκά κεφάλαια. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να δούμε ρωσικά αεροσκάφη στο Ινστιρλίκ τα οποία να επιχειρούν από εκεί και να χτυπάνε τη Συρία. Το Άισι, το Χαλιφάτο. Υπάρχει όμω εδώ ένα σημείο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι μα λείπει. Δύο πράγματα. Πρώτον, οι Τούρκοι αρχίζουν και βλέπουν ότι στο Συριακό ο Άσαντ πρέπει να ενισχυθεί. Άρα δηλαδή καλώ πήγαν οι Ρώσοι και τον βοήθησαν. Βέβαια το τουρκικό σενάριο, το ιδανικό ήταν το Ισλαμικό κράτος, τον ΝΤΑΕΣ, να ανακαταλάβει όλη σχεδόν τη Συρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να χρησιμοποιήσει και την Τουρκία ως στρατηγικό του προμηθευτή πρώτων υλών και όχι μόνο. Να βγάζει δηλαδή αρκετά χρήματα η Τουρκία. Όμως βλέπουν ότι οι Κούρδοι με τη βοήθεια των Αγγλοσαξόνων και των Ισραηλινών Επεκτείνουν συνεχώ τα καντόνια και τι περιοχέ που ελέγχουν στη βόρεια Συρία. Αυτό είναι αιτία πολέμου για την Τουρκία, αλλά στα λόγια. Διότι όποτε τόλμησε να πει ότι αυτό είναι αιτία πολέμου και θα δράσω, μείνανε στου τίτλους τίτλου και δεν προχώρησαν τίποτα. Ξαναπέχτηκε δηλαδή η ταινία, η, αν έχετε δει, το όρνηθες, έτσι. Η του Αριστοφάνου στι Όρνηθε. Οι Όρνηθε του Ερντογάν. Εκεί λοιπόν δεν μπορούν. Γιατί είναι οι Ισραηλοί, είναι οι Αμερικανοί και η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να καταρρύψει τέτοιο αεροσκάφο. Έτσι. Και για πολλού και άλλου λόγου. Μην του αναλύσουμε τώρα, νομίζω ότι είναι αντιληπτόν. Έτσι λοιπόν, φάνηκε ω δώρο από τον ουρανό αυτό που ήρθε και έχει να κάνει με την επαναπροσέγγιση, ενώ δεν είναι δώρο. Διότι αυτοί οι δύο, αυτοί οι τρει και οι Σύριοι μέσα, άξαν να συνεννοούνται όπω μα λένε κάποιε καλά πληροφορημένε πηγέ μέσω τρίτου, Αλγερινή λέει μια πηγή, την ίση λέει η άλλη, τρίτος, τρίτη χώρα επίξε, το ώστε να τα βρουν, γιατί το μέλλον στη Συρία θα πρέπει αν μη τι άλλο να μην το καθορίσουν σχεδόν αποκλειστικά οι Κούρδοι, γιατί οι Κούρδοι, θα το θυμηθείτε αυτό, το έχουμε πει κατ' επανάληψη και προσωπικό το έχω γράψει, ήρθαν για να μείνουν στην περιοχή. Οι Κούρδοι είναι η νέα Ανασχετική δύναμη τόσο των Τούρκων, τόσο των Αράβων, όσο και των Ιρανών, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, θα ελέγχονται, θα ανήκουν δηλαδή στη σφαίρα επιρροή των Αγγλοσαξών. Αυτό είναι ο βασικό στρατηγικό φόβο, ο γεωστρατηγικό των Τούρκων. Και ο άλλο, ο δεύτερο και ο πιο σημαντικό, είναι η ενέργεια. Η Τουρκία είναι σε ανάπτυξη, μια χώρα σε ανάπτυξη. Χρειάζεται εργοστάσια. Χρειάζεται τη βαριά τη βιομηχανία να την ενισχύσει. Αυτή λοιπόν τη βαριά βιομηχανία. Πώ θα την ενισχύσει, Θα την ενισχύσει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Αγοράζοντα φθηνό φυσικό αέριο. Και ποιο θα το προσφέρει αυτό, Μα η Ρωσία. Υπάρχει. Άλλο. Υπάρχει. Το Ισραήλ. Για πάμε λοιπόν στην επόμενη. Εικόνα. Ισραήλ. Μάλιστα. Ξέρετε τι είναι αυτό πίσω μου. Αυτό είναι ένα χάρτη, τον οποίο τον είχαν φτιάξει ένα τουρκικό site, ένα ειδικό site που ασχολείται με διάφορα θέματα άμυνας και λοιπά και, πράγμα... και έφτιαξε ένα ε, χάρτη στον οποίο απεικονίζεται η εμβέλεια των πυράβλων Γιλντιρίμ. Οι πυράβλοι Γιλντιρίμ, μέχρι στιγμή υπάρχει ο Γιλντιρίμ 1, ο Γιλντιρίμ 2 και ο Γιλντιρίμ 3. Είναι βαλιστικοί πυράβλοι του οποίου έχει αναπτύξει η Τουρκία με κινέζικη τεχνογνωσία και τεχνολογία. Ουσιαστικά πρόκειται για το κινέζικο βλήμα Β611, για αυτούς που μου αρέσουν, είναι λάτρες, ως συντάκτη, συντάκτης, αρέσκομαι να μιλάω για αυτά τα θέματα, όπου τα πήραν την τεχνογνωσία αυτή οι Τούρκοι και με τη λίγο την πακιστανική βοήθεια, λίγο, έτσι, το Πακιστάν είναι στρατηγικό σύμμαχο τη Τουρκία, μην το ξεχνάμε, και έχουμε αρκετού Πακιστάνου εδώ, και αυτό επίση να μην το ξεχνάμε. Και ο στόχο του ήταν να φτάσουν τα 2.500 χιλιόμετρα. Σύμφωνα λοιπόν με τι πηγέ, τι διεθνεί, τι αναγνωρισμένε. Υπάρχει και το βιβλίο του Χρήστο Μινάγια για την τουρκική στρατιωτική ισχύ, που αναφέρονται το Μυρός, με τον νίκη και με το σίγμα όλα αυτά. Υπάρχει το βλήμα Gilded Rim 3 που έχει βέλη 900 χιλιόμετρα. Αυτά δεν τα λένε κάποιοι άφρονε. Τα αναφέρουν συγκεκριμένοι Τούρκοι και ακαδημαϊκοί και επιστήμονε, διευθυντέ του Τούμπιτακ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία του Ερντογάν, αρχηγοί και πρώην Μεγάλων Μονάδων των του Δυνάμεων Ότι είμαστε στη φάση που κυπάμε για 1500 προς 2500 χιλιόμετρα Αυτό λοιπόν που βλέπετε το τριγωνάκι Δεν κοιτάει την Ελλάδα Αλλά κοιτάει το Ισραήλ Για βγάλε μας λίγο κύριο σκηνοφέτα Από την οθόνη Βλέπετε είναι τουρκικά ο Λίβανος, η, Βε, η Βηρητός Και κάτω είναι το Ισραήλ Η λωρίδα της Γάζας Δεξιά είναι η, η Κύπρος Δηλαδή από την περιοχή της Αλεξανδρέτας Το Εσκεν ένα πύραυλο γιλντιρίμ μπορεί να φτάσει και να προσβάλλει μέχρι τον κόλπο τη άκαμπα κάτω που βρίσκεται το Ισραήλ. Πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μία. και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι Ισραηλινοί, έχουμε να κάνουμε με μία νέα εξέλιξη τη τουρκική αγάπη απέναντι στο εβραϊκό κράτο. Κύριε Σκηνοθέτα, ευχαριστούμε για την εικόνα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η Τουρκία έχει περάσει στη συνείδηση των πιο σημαντικών Ισραηλινών στρατηγικών αναλυτών ως μια δύναμη αλλά και του Πρωθυπουργού της και των αρμόδιων κύκλων που είναι πέριξ του γραφείου του Πρωθυπουργού ότι είναι μια δύναμη η οποία απλά περιμένει τον κατάλληλο χρόνο για να έρθει και να δώσει ένα πραγματικό δείγμα, το δάγκωμα δηλαδή έτσι, με ΙΤΑ, τον προθένσιό τη απέναντι στο εβραϊκό κράτο. Και όσο γι' αυτό δηλώσει από τον Ερντογάν, υπάρχουν πολλέ. Άρα λοιπόν, προ τι να υπάρξει αυτή η συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου. Φυσικά οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι εμεί είμαστε διατεθειμένοι να σα πωλήσουμε φυσικό αέριο και μάλιστα να σα φτιάξουμε και έναν αγωγό ή να στέλνουμε πλοία LNG προ εσά. Μια λεπτομέρεια. Το Ισραηλινό φυσικό αέριο, το οποίο πιθανόν να αγοράσει η Τουρκία, θα είναι ακριβότερο. Έτσι δείχνουν τα στοιχεία από την πρόταση που θα κάνει η Ρωσία. Άρα τους Τούρκους θα τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό έγιναν και την ίδια, και την ίδια μέρα οι δύο κινήσεις και προς Ισραήλ και προς Ρωσία. Άρα οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι οι πρόθυμοι που θα τους δώσουν πολύ σου φθηνό φυσικό αέριο είναι οι Ρώσοι. Οι Ισραηλινοί θα διαπραγματευθούν πολλά περισσότερα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, το μεγάλο παιχνίδι των Τούρκων είναι να αναδειχθεί η χώρα τους, με βάση τον προηγούμενο χάρτη, στον κόμβο εκείνο, φανταστείτε λοιπόν έναν τουρκικό υπεραγωγό, το ονομάσουμε έτσι. Μια εικόνα έτσι, φανταστική, όπου θα μπαίνει αέριο από το Αζερβαϊτζάν, αέριο από τη Ρωσία, αέριο από το Ισραήλ και όλο αυτό θα βαφτίζεται τουρκικό αγωγό. Τον οποίο τουρκικό αγωγό, αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο για την πλήρη εξάρτηση Τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, από την Χερσόνησο τη Ανατολία και την Ανατολική Θράκη, γιατί από εκεί θα περνάει αυτό ο υποτιθέμενο υπεραγωγό, για να ανεφοδιάζει τι αγορέ τη Δύση. Οπότε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, γιατί να μην μπει και η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάτω-κάτω θα είναι μια χώρα που θα τη οφείλει η Ευρώπη το μέλλον τη. Φυσικώ <συσχελίδι> οι Άγγλοι το κατάλαβαν αυτό ω Αγγλοσάξονε, ότι με και έλαβαν τα μέτρα του. Αλλά έχουμε και του Αμερικάνου, οι δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Και όταν μιλήσουν μάλλον θα έχουμε βρυχισμό να ακουστεί και δεν ξέρω τι άλλο. Το ενδιαφέρον όμως είναι το γιατί τώρα. Γιατί η Τουρκία έφτασε στο σημείο, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί μου φίλες, να αρχίσει να διαπραγματεύεται, να το παίζει ο μεγάλος ζογκλέρ της ενέργειας, να ξεχνάει καταρρύψεις, να υποχρεώνει και τον Βλαδίμνο τον Καημένο σε κυβίστηση. Και από την άλλη πλευρά να λέει και στου Ιδραηλινού ότι, οτι θέλετε αδέρφια, εμεί που θα σα κάνουμε γεωπολιτικού ντορμέδε, γεωπολιτικό ντορμέ, ο προσήλυτο έτσι, θα εξαρτηθεί πλήρω η ενέργειά σα και το μέλλον σα από εμά. Μα είναι προφανέ. Το φθινόπωρο ο Ερντογάν, μέχρι το φθινόπωρο, πρέπει να δείξει ότι είναι καλό παιδί. Γιατί θα δώσει εξετάσει. Εκλογέ τι λέμε. Σε αυτέ λοιπόν τι εκλογέ θα ζητήσει να γίνει υπερπρόεδρο. Και πρέπει λοιπόν να δείξει στο, στο περίγυρό του ότι είναι καλό. <συστά> Θυμάστε τι έκανε το 1936 ο Αδόλφο Χίτλερ, για να δείξει πόσο καλό ήταν στον υπόλοιπο κόσμο. Είχε κερδίσει η Γερμανία του Ολυμπιακού Αγώνε του Βερολίνου. Και μέσω λοιπόν αυτών έδειξε ένα φοβερό πρόσωπο. Ούτε, ούτε του Εβραίου κυνηγούσε. Ο με όλου ήταν πολύ πιο ήπιο και μαλακό, γιατί χρειαζόταν το καλό Έχυν και κυρίω το φαίνεστε. Άρα μιλάμε λοιπόν για ένα φένεστε το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα προσωπείο ο Ερντογάν και πάνω σε αυτό το κομμάτι να χτίσει και το εσωτερικό του μέτωπο, να πουλήσει δηλαδή στον κόσμο του ότι κοίταξε εμείς εδώ ειρηνεύουμε τα πάντα, στους Άραβες. Εμείς πετύχαμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πήρε και αυτός ένα όχι και το ναι. Γιατί αν θυμάστε οι βασικές τους ατάκες ήταν η Γάζα πρέπει να... Να μην έχει, έχει καθόλου αποκλεισμό, δηλαδή να υπάρξει πλήρη άρση του αποκλεισμού στη Γάζα, στη Λωρίδα, και από εκεί και ύστερα να αποχωρήσουν και οι Ισραηλινοί. Αυτό φυσικά δεν έγινε. Διότι ό,τι οι τουρκικέ επενδύσει θα υπάρξουν στο μέλλον, αν υπάρξουν και θα δούμε και κατά πόσων, θα πρέπει να πάνε μέσω του λιμένου του Αστοτ, Ισ, του Ισραήλ. Άρα και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια άλλη παράμετρο. Βέβαια, ο καλύτερο που πρέπει να μα μιλήσει για αυτό το θέμα είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό Ισραηλινό. Για πάμε στην επόμενη διαφάνεια και σκηνοθέτα. Είναι ο στρατηγικός αναλυτής Εφρέμ Ιμπαρ. Ο Εφρέμ Ιμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά την Ανατολική Μεσόγειο με τις σκέψεις του όσον αφορά το τι μέλη γενέστε και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το αναθεωρητικό τέρας του νεοθωμανισμού, του παραεσλαμιστή και πανισλαμιστή Ερντογάν. Δείτε λοιπόν τι είχε δώσει, τι είχε πει σε μια συνέντευξη στην Καθημερινή πέρσι το Μάιο. Η κυβέρνηση Ερντογάν υποκινείται από τον νεοθωμανισμό και τον Ισλαμισμό. Δεν λειτουργεί εντό του στάτου κουμπό. Έχει μεγάλα σχέδια και φιλοδοξίε. Έχουμε έντονο συμφέρον να κάμψουμε την επιρροή της Τουρκίας την επιρροή του ακραίου Ισλαμισμού και να φέρουμε πίσω τους Αμερικανούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Χαιρετισμού στον καθηγητή γεωπολιτικής Γιάννη Μάζη. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει κατ' επανάληψη και έχει προβλέψει πάρα πάρα πολλά από τα γεγονότα τα οποία ζούμε σήμερα. Τον ακούτε κατά καιρούς που βγαίνει στο Sky ή και σε κάποια άλλα κανάλια αλλά βλέπετε ο καθηγητή Γιάννη Μάζη είναι από του ανθρώπου ο οποίο δεν μασάει τα λόγια του και αυτά που λέει δεν είναι αρεστά. Και εγώ είμαι αυτή τη σχολή να μην γίνομαι αρεστό. Αλλά να μιλάμε για τη γλώσσα τη αληθεία, τη γεωπολιτική. Είναι εργαλείο η γεωπολιτική. Εργαλείο. Το οποίο όμω μα επιτρέπει, γιατί βασίζεται στου δύο αταλάντευτου πυλώνε τη ιστορία και τη γεωγραφία, που είναι κισμετική. Χρησιμοποιεί μια ισλαμική λέξη. Δηλαδή αυτό έχει γίνει, προορίζουν. Δεν πάντα αλλάξει ούτε γεωγραφία, αλλάζει ούτε την ιστορία. Έχει γίνει για να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο Εφρέ Μίμπαρ είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα χάρη στον κύριο Μάζη και έχει μιλήσει επανειλημμένο. Έχει πει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να γίνει τον Μέζ γεωπολιτικό. Δηλαδή θα είναι τραγικό λάθο. Προσέξτε, η γεωπολιτική προειδοποιεί δεν είναι προφήτης με την έννοια ότι θα σου πει τι θα αποφασίσει η αυριανή ηγεσία. Πες ότι στο Ισραήλ γίνονται εκλογέ. και εμφανίζεται ένας ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε. Γιατί υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα κάτω εκεί που είναι και πολύ πιο ισχυρά αναθεωρητικά. Και να θελήσει να αλλάξει την πολιτική της, της χώρας, του εβραϊκού κράτους, στον τομέα της ενέργειας, αλλά και αλλού. Και να έχουμε εκπλήξεις. Ουδής το αμφισβητεί. Όμως η γλώσσα της λογικής είναι συγκεκριμένη. Την οποία την ασπαζόμαστε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στο Ισραήλ. Ακόμα και αν ένα αγωγό που θα ξεκινάει από το Ισραήλ, θα περνάει στην Κύπρο και θα καταλήγει στην Ελλάδα είναι ακριβότερο, ναι, αξίζει να κατασκευαστεί, διότι δεν μπορεί να υπολογιστεί. Είναι η ανεπολόγιστη αξία του να θέσει την εθνική σου κυριαρχία στα χέρια των Τούρκων μέσω τη ενέργεια. Είναι αδιανόητο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε ότι οι Ισραηλινοί, οι Κύπροι και οι Ελλαδίτε, ο Ελληνισμός σύμπαν μαζί με του Εβραίου αλλά και του Αιγυπτίου, να γίνουν όμοιροι των τουρκικών επιδιώξεων. Αν αυτό συμβεί, δεν το αποκλείω, μπορεί και να συμβεί αυτό το πράγμα, θα είναι τραγικό ιστορικό λάθο, το οποίο θα το πληρώσουμε άπαντε. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όσου μα ακούνε και εδώ, αλλά και στην αίθουσα τη Αλό, όπου κάνουμε κάθε Δευτέρα τον Ιούλιο μαθήματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής με αναλύσεις. Σας καλώ την ερχόμενη Δευτέρα 7 με 9, ελάτε να μας ακούσετε. Μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο και να κλείσετε θέση. Ελάτε και τα πολλά μαθήματα θα ξεκινήσουν από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά μέχρι τότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ελάτε να δείτε τον τρόπο που λειτουργούμε με PowerPoint, με παρουσιάσεις, με φωτογραφίες, με χάρτες, με διαγράμματα. Και φυσικά λέμε πολλά πολλά περισσότερα από ό,τι ακούτε στην τηλεοπτική εκπομπή. Και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τον Μπλουσκάη και τη χορηγία. Και θα μάθετε ακόμα δε περισσότερα και μυστικά, τα οποία φυσικά δεν λέγονται όπω αντιλαμβάνεστε και δεν πρέπει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία καλό θα είναι να ακούγονται από λιγότερα αυτιά και να βλέπονται από λιγότερα μάτια. Ο Εφραμ Μιμπαρ είναι σαφή. Ξέρει τους γελτηρίου. Ξέρει την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική. Ξέρει πώ οι Τούρκοι πάνε να βάλουν πόδι στην Κύπρο. Και ενώ εμεί θα έπρεπε να πάρουμε το μειονέκτημα του Κυπριακού και να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Τι φοβάται η Τουρκία στην Κύπρο, την ενέργεια, όχι. Φοβάται μήπως η Κύπρος γίνει μόνιμος χώρος θαυμεύσεως ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων. Γιατί όχι. Θα τολμήσει η Ελλάδα και η Κύπρος, ο ελληνισμός, να ενωθεί. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να υπάρξει μια συνομοσπονδία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Ό,τι έχει απομείνει. Θα μου πείτε, τι θα κάνουμε στο Βορρά. Θα περιμένουμε και 10 και 20 και 30 και 40 χρόνια, μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Είναι προϊόν εισβολή και κατοχής αυτό που συμβαίνει στο Βορρά. Θα το ανατρέψουμε. Ναι, α κάνουμε την Ένωση, την Ομοσπονδία. Την Ομοσπονδία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Και εκεί τότε θα μεταφέρουμε δικά μα όπλα. Και εκεί θα υπερασπίσουμε και τον αγωγό και τα ενεργειακά σχέδια, αλλά και το μέλλον μα. Δύο είναι τα νησιά κλειδιά του ελληνισμού. Η Κύπρος και η Κρήτη. Και τα δύο αυτά νησιά κρατούν το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Αν εμείς συνεχίζουμε να αγνοούμε την ιστορία και τη γεωγραφία, θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Είναι καιρός τώρα να αντισταθούμε. Θα μου πείτε που θα βρούμε ηγεσίες. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Αλλά για μισό λεπτό. Για δημοκρατία δεν μιλάμε. Η δημοκρατία δεν είναι αυτή που πρέπει να μας δώσει λύσεις. Μ? Τι λέτε. Χρειαζόμαστε τον ηγέτη ή τους ηγέτες. Δεν μπορούμε μέσω από τον δημοκρατικό μας θέσμο να βρούμε. Αν δεν μπορούμε να βρούμε λύση, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ βαθιά μέσα μας, να δούμε τι φταίει. Γιατί κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Ελλάδος, της Δανημαρκίας που έλεγε. Το ζητούμενο όμω είναι να βρούμε λύσει που θα μα επιτρέψουν να διατηρήσουμε την ασφάλειά μα και το μέλλον μα. Οι Τούρκοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ισχύ. Εμεί τώρα το μαθαίνουμε. Βασικά, κάθε φορά που υπάρχει και μια καινούργια κυβέρνηση, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, στην Ελλάδα συνήθω και η προηγούμενη κυβέρνηση που πρόκειται για τον ίδιο χώρο παραλαμβάνει χάο. Αυτό το είχαμε μάθει και το διακομωδούσαμε. Δεν μπορεί να καταλάβει το διακύβευμα. Το διακύβευμα δεν είναι οικονομικό. Το διακύβευμα είναι εθνικό. Το διακύβευμα θα το δούμε σε 20, 30, 40 χρόνια. Όταν θα έχουμε δίπλα μας μια πανίσχυρη Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία θα μπορεί να κάνει θαύματα. Και θαύματα σε τομεί όπω είναι η πυρηνική ενέργεια, γιατί το εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν με ρωσική τεχνογνωσία. Και τώρα τι κάνουν, πήγαν στην Κίνα, από εκεί που πήραν του βαλιστικού του πρώτου πυράβλου, του πρώτου βαλιστικού πυράβλου, μέσω αυτών να φτιάξουν τους φορείς όπου στο μέλλον θα δούμε τα τουρκικά βαλιστικά συστήματα να φέρουν πυρηνικά όπλα. Δεν είναι μακριά. Υπάρχουν δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Πάμπολες. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Υπάρχουν εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών της Δύσεως. Προειδοποιούν για αυτό που έρχεται. Φίλοι και φίλες, τα πράγματα είναι απλά. Εάν δεν κινητοποιηθούμε, θα χαθούμε. Πίσω μου βλέπετε μια εικόνα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν 3 Ιουλίου του 1940, όταν η Γαλλία από τις 24 Ιουνίου είχε παραδοθεί στους Γερμανούς και στους εσχάτους προσφερθέντες να πολεμήσουν στο πλάι τους, τους Ιταλούς, γιατί όσοι δεν ξέρετε, η Ιταλία δεν είναι στον πόλεμο το 1939. Η Ιταλία μπήκε στον πόλεμο στην Ευρώπη τουλάχιστον, από τον Ιούνιο στις 10 Ιουνίου του 1940. Τα Ιταλόπουλα μέχρι τότε ήταν και αυτά κοτάκια. Δεν κάναν τίποτα. Απλό πως προσπαθούσαν να δούνε τι θα γίνει με το μεγάλο τέρας που λεγόταν Γαλλία. Τότε λοιπόν το βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας με εντολή του Τσόρτσιλ πήγε στο Μέρσελ Κεμπίρ. Το Μέρσελ Κεμπίρ είναι λιμάνι στην Αλγερία. Εκεί λοιπόν βρισκόταν το σύνολο του βαρέως γαλλικού στόλου. Τα Σαραθορυκτά καταδρομικά, ένα ουσιαστικό συνοδό αεροπλανοφόρων, μια πανίσχυρη ναυτική δύναμη. Εκεί λοιπόν οι φίλοι μα, οι... οι Άγγλοι, έδωσαν ένα τελεσίγραφο στου Γάλλου. Η ναυτική δύναμη σε μια άλλη πιο μικρή ναυτική δύναμη. Εμεί λέει δεν θα επιτρέψουμε στο γαλλικό στόλο να ενδυναμωθεί τώρα που υπογράψατε συνθηκολόγηση με του Γερμανού ή με τον Ιταλικό, κυρίω τον Ιταλικό στόλο. Και για να μην το δεχθούν αυτό ξεκίνησαν κανονιοβολισμό μετά από τελεσίγραφο που εδόφη. Φυσικά οι Γάλλοι απάντησαν ότι δεν παραδίδομαι. Η συμμαχοί του, έτσι. Η συμμαχή του. 1.300 Γάλλοι ναύτε σκοτώθηκαν σε αυτή την ενέργεια που έκαναν οι Άγγλοι στο Μέρσελ και Μπίρ και είναι ένα από τα μελανά σημεία. Θα μπορούσαμε να το, να το, εντάξουμε σε μια σύγχρονη απόδοση της αθηναϊκής στρατηγικής την οποία ανεπέβαλε στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου σε φίλους και συμμάχους. Και επειδή σήμερα είχα σκοπό να ξεκινήσω να σας μιλάω για δισταλικές προκλήσεις, γι' αυτό και πίσω μου βλέπετε ένα από τα δύο τύπου κλάσσος Greyhound, αντιτορπιλικά το Βασιλές Γιώργιος, το Βασίλισσα Όλγα, τα οποία είχε το βασιλικό ναυτικό εκείνη την περίοδο. Ξέρετε, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, Τούρκοι, Ιταλοί, τι να σας πω, είναι ευτύχημα για την Ελλάδα πάντως που έχουμε τα, ανατολι... τα δυτικά μας σύνορα και τα βόρεια σχετικά ασφαλή. Ουέ και αλλήμωνα αν είχαμε και την Ιταλία εναντίον μας. Γιατί εκείνα τα χρόνια και η Ιταλία ήταν αδίων μα, και η Βουλγαρία και η Ιουγκοσλαβία και η Αλβανία και η Τουρκία, ο επιτίδιο ουδέτερο. Φίλοι και φίλε, όταν μια χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κάμψη, κυρίω του ηθικού, δέχεται προκλήσει. Η διαφορά του τότε με το σήμερα για τι ταλικέ προκλήσει, σα υπόσχομαι να μιλήσω εκτενεστέρω την επόμενη Δευτέρα. Θα, θα είμαστε μάλιστα και πιο κοντά στα γεγονότα. Τότε σε αυτόν ακριβώς τον χρόνο φαίνεται αν ο λαός της έχει κότσια. Και χρειαζόμαστε αυτά τα κότσια, αδέλφια που μας παρακολουθείτε σήμερα. Αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Δεν ξέρουμε τι θα μας επιφυλάξει το καλοκαίρι. Είναι πολύ δύσκολο. Οι Τούρκοι την επόμενη μέρα από την υπογραφή των συμφωνιών επαναπροσυγγίσεως έκαναν υπερπτήσεις. Προκλήσεις τότε, προκλήσεις τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε τι είμαστε. Από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι ω έθνο. Και αυτό μα το δείχνει η ιστορία μα, εκτό από τη γεωγραφία μα. Τη γεωγραφία μα θέλουν, να, θέλουν να πάρουν, να καταλάβουν και να κατακτήσουν. Γι' αυτό ο μόνο τρόπο είναι να κοιτάξουμε στα αρχαία κείμενα. Να πάρουμε τον Αριστοτέλη, να μοιηθούμε στη λογικής του, να μάθουμε πώς θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι της μεσότητας και του μέτρου και να πάρουμε και το Θουκυβίδι αυτό το αγαπημένο απόθεμα το οποίο πάντοτε χρησιμοποιώ για να κλείνω την εκπομπή. Να γίνουμε δηλαδή παραδύναμοιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Ας είμαστε λοιπόν ευέλπιδες στα δεινά τα οποία θα αντιμετωπίσουμε για να τα νικήσουμε. Σας περιμένουμε στην αίθουσα της Αλλός τη Δευτέρα 7 με 9. Σας ευχαριστώ.